Είναι στιγμή που μαθητές γυμνασίου συγκεντρώνονται στην αυλή του σχολείου όχι για να παίξουν, αλλά για να κάνουν μάθημα. Ντροπή! Κάθονται στα παγκάκια. Ενώ όσοι δεν χωρούν, κάθονται οκλαδών στο πάτωμα, ανοίγουν τα βιβλία τους και περιμένουν την καθηγήτριά τους για να ξεκινήσει το μάθημα. Τα θρανία ανύπαρκτα, όπως και ο πίνακας. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ενώ όσο για τη συγκέντρωση στο μάθημα, μάλλον και αυτή πάει περίπατο. Πού κάνετε μάθημα? Κάτω εκεί πέρα στο υπόστοχο, το βλέπετε? Ναι. Εκεί στο υπόστοχο κάνουμε. Επιτρέπετε, 40 μαζί με την άλλη τάξη. Ντροπή! Ντροπή! Ντροπή, κυρία. Εμείς κάνουμε έξω τώρα, μας έχει φάει ο ήλιος, έχουμε πάθει λίαση. Και όταν θα αρχίσει να βρέσει. Σε όλες τις τάξεις, δύο τμήματα είναι έξω και κάνουν τα παιδιά μάθημα στην αυλή. Δεν υπάρχουν ούτε θρανία για να βγουν έξω. Τα παιδιά είναι στην αυλή, στα παγκάκια γύρω-γύρω, κάθονται κάτω, κάνουν μάθημα. Άμα βρέξει, θα βρέχονται και εκείνα. Γι' αυτό είμαστε εδώ και φωνάζουμε να βρεθεί μια άμεση λύση. Μια φορά την εβδομάδα μάθημα έξω. Γιατί δεν υπάρχουν, υπάρχει έλλειψη κτηριακού και αυτές που υπάρχουν μετά από τόσα χρόνια δρανοποίησης είναι επικίνδυνες να μπουν τα παιδιά μέσα. Και όμως αυτές οι εικόνες δεν είναι βγαλμένες από ταινίες προηγούμενων δεκαετιών, αλλά εν έτη 2016. Και όλα αυτά τη στιγμή που υπάρχουν χαμόγελα ικανοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας για τα λιγότερα κενά στα σχολεία. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν έχει λυθεί το πιο βασικό, η εξασφάλιση σχολικής αίθουσας. Όχι μιας, αλλά τριών αιθουσών, καθώς δύο τμήματα στο γυμνάσιο Κουβών κάνουν μάθημα στην αυλή ή κάτω από τα πεύκα. Ο γιος μου πάει Δευτέρα Γυμνασίου, κάνουν τα παιδιά έξω μάθημα, έχουν στην πρώτη γυμνασίου, φανταστείτε, έχουν Α7. Δεν ξέρω, δεν μπορούν, είναι τα χείλη τους δεμένα, αλλά οφείλουν όμως με κάποιο τρόπο, όπως εγώ όταν έχω ένα πρόβλημα βρίσκω τη λύση, να βρουν τη λύση και αυτοί για εμάς. Εντάξει, γι' αυτό είναι ψηφισμένοι, γι' αυτό είναι πρόεδροι. Δυστυχώς. Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει από προσωπική εμπειρία, διότι τους πάλευα χρόνια σε δημόσιο, είναι μόνο για την καρέκλα. Γιατί το σχολείο, τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Κάποια στιγμή, άμα δεν βρίσκουμε εδώ πέρα σχολείο, θα αναγκαστούμε και εμείς να πάμε στους άλλους δήμους. Φέτος είναι πολλά. Έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά. Γιατί αναπτύσσεται η περιοχή σαν κατοικήσιμο. 2016 έχουμε. Απογοήτευση. Δεν το περιμέναμε αυτό. Ειλικρινά, δεν το περιμέναμε. Και σε λίγο που θα χαλάσει ο καιρός, χαλάει ο καιρός σύντομα. Όχι, εγώ θα θέσω μια άλλη ερώτηση. Του χρόνου που θα έρθουν οι πρόσφυγες, πού θα σταγαστούν? Κάποια παιδιά θα πρέπει να πάνε σχολείο. Θα πρέπει να γίνουν τμήματα ένταξης για να μάθουν τη γλώσσα αυτά τα παιδιά, να μπορούν να μπουν στα σχολεία μας. Πού θα σταγαστούν αυτά τα παιδιά? Μαθητές διαμαρτύρονται, όπως και οι γονείς, με τους τελευταίους να σπέβδουν στο Δήμο Χερσονήσου, ζητώντας άμεσα λύση, προτού οι μαθητές βρεθούν στο έλεος όχι μόνο της αδιαφορίας, αλλά και των κακών καιρικών συνθηκών. Υπάρχει αναγκαιότητα για τρεις αίθουσες. Τα παιδιά ορισμένες ώρες βρίσκονται εκτός αίθουσών. Εκτός αίθουσών. Στην αυλή δεν κάνουν, ναι. Εντάξει, στην αυλή. Στην αυλή κάνουν μάθημα. Ναι. Ο Δήμος δεν το ήξερε το πρόβλημα αυτό, η Διεύθυνση δεν το ήξερε το πρόβλημα αυτό, γιατί χτύπησε το κουδούνι, έχουν περάσει τώρα κάποιες μέρες, είναι αυτή η κατάσταση. Γίνεται μια προσπάθεια να τακτοποιηθεί το θέμα, προσπαθήσαμε όλο το καλοκαίρι η υπηρεσία, δεν μπόρεσε να το τακτοποιήσει. Ωραία, τώρα προσπαθούμε με διάφορες λύσεις. Με τύπου λιόμενων αιθουσών. Έτσι πότε έλεγαν και πέρσι και τις πότε θα τις φέρνουν. Τρία χρόνια το λένε. Έτσι έλεγαν και πέρσι και δεν έφεραν τίποτα.